Είμαι εδώ γάμου τουλάχιστον 2 ώρες και ψαρεύω. Είμαι 2 ώρες και ψαρεύω εδώ. Δεν έχει σημασία αν βγάζω ψάρια, αν παίρνω τις συμπιέσεις ή δεν βγάζω τίποτα. Οι άλλοι 2 μπορείτε να μου πείτε γιατί ήρθαν και δείξανε δίπλα μου. Ρε Χρυσάδε, πέτα του μια πέτρα του μαλάκα να σταματήσει. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Τόση θάλασσα, 50.000 στρέμματα θάλασσα έχει να με εδώ πέρα. Δεν πήγες εσύ. Εγώ εδώ είμαι από το πρωί να είμαι. Δεν έχω κουνηθεί καθόλου από εδώ. Αλλά. Απ' τη μία είναι μέσα η Χελώνα, απ' την άλλη είναι εδώ πέρα ο Γιώργος και περιμένουμε εμείς να τσιμπήσουμε ψάρι. Και κάνει σαν τη γερατοκόρη στο κρεβάτι. Η δήλωση που έχω να κάνω είναι ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά σήμερα και έχουμε ταράξει τη θάλασσα. Αλλά και αύριο το πρωί θα έρθουμε πάλι. Για περισσότερα νέα τι κάναμε σήμερα, μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, ψαράδες, καλαμάτα, the best of the best. Είμαστε τόσο πολύ κουρασμένοι που δεν έχουμε ούτε όρεξη να φύγουμε. Είχαμε και τις αποτυχίες μας σήμερα και μας κουράσανε. Είχαμε και τα ωραία μας. Ο μεσές πάντα βγαίνει. Αλλά με μία μικρή παύση, από μένα τουλάχιστον, γιατί πρέπει να δουλέψουμε και λίγο, αλλά, δόξα τω Θεώ, ο δάσκαλος θα βγάλει καμιά λοπούλα, γιατί συνήθως λένε μύθος ή πραγματικότητα. Παρακαλώ, δείξε εδώ τα ψαριά του δάσκαλου, για να μην λέει πολλά. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη λίγο. Είναι μέλι, το καρπούζι του Βαγγέλη, σαν το Γιώργη κανένας. Δείξα ψάρια του Γιώργη. Που είναι μέσα στη θάλασσα. Είχαμε αποτυχίες μεγάλες, τρελές αποτυχίες σήμερα. Τρελές. Αν πιάναμε όλα τα ψάρια σήμερα, αυτά που χτυπήσανε πάνω στις μπετονιές μας, θα είχε φάει μισή καλαμάτα ψάρια. Thank you.